Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη σήμερα, 6 Ιουνίου. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, καθώς σήμερα είναι και η μέρα όπου σε 24 πόλεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. Ωστόσο, εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με τον κύριο Θωμά Νότα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι φιλόλογος και συνιδιοκτήτης των φροντιστηρίων Κορυφή, καθώς αύριο έχουμε την πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νότα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μωραήτη και σε εσάς τους τηλεθεατές, τους μαθητές, τις μαθήτριες οι οποίοι θα ξεκινήσουν, τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών αύριο λυκείων. Αύριο ξεκινάμε με τα ΕΠΑΛ ακριβώς, καλά κάνετε και τα λέτε. Με τα ΕΠΑΛ και τα εσπερινά ΕΠΑΛ, ενώ τα γενικά λύκεια ξεκινούν μεθαύριο. Το μάθημα με το οποίο ξεκινούν και τα ΕΠΑΛ και τα γενικά λύκεια είναι, όπως και κάθε χρόνο, το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Εκεί μέσα έχουμε και την έκθεση, έτσι, ή όχι? Ακριβώς. Ναι. Λέγοντας νεοελληνική γλώσσα, εννοούμε δύο κομμάτια, δύο διακριτά κομμάτια. Έχουμε ένα κομμάτι ενός κειμένου, το οποίο ο μαθητής καλείται να γράψει μια περίληψη και να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, έκφρασης και δομής. Και το άλλο κομμάτι είναι ακριβώς η παραγωγή του λόγου. 50% βαθμολογείται το πρώτο το κομμάτι, 50% βαθμολογείται και το δεύτερο της παραγωγής του λόγου, η έκθεση, ας πούμε, αυτή η οποία λέμε παραδοσιακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση, κύριε Νότα, δεν ξέρω αν εσείς στατιστικά έχετε κάποια στοιχεία για τα θέματα, δηλαδή μετρώντας τι πέφτει κάθε χρόνο σε ό,τι αφορά το θέμα της έκθεσης, προσανατολίζεστε και για φέτος κάπου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι στοιχείο επιλογής ή κάποιο κριτήριο επιλογής δεν υπάρχει για το θέμα της έκθεσης. Δεν υπάρχει για το λόγο ότι κάθε χρόνο μπαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, οπότε θα ήταν ίσως λίγο παρακινδυνευμένο να προδικάσουμε και να κάνουμε κάποιες, ας πούμε, προγνώσεις, κάποια προγνωστικά. Εν τούτης, αυτό το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι τα θέματα τα οποία μπαίνουν αφορούν κατεξοχήν τους νέους, δηλαδή το στοιχείο της νεότητας και πώς αντιλαμβάνεται ο νέος κάποια θέματα, ας πούμε, της εποχής, είναι ένα βασικό κριτήριο. Δηλαδή είχε πει, ας πούμε, πρόπερση για παράδειγμα η χρήση του Facebook και κατά πόσο το Facebook, ας πούμε, συμβάλλει όχι στην διαμόρφωση κάποιων γνήσιων φιλικών σχέσεων ή πόσο ο νέος αντιλαμβάνεται την έννοια της επιστήμης. Δηλαδή ο νέος είναι ένα κέντρο αναφοράς στα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν. Από εκεί και έπειτα ένα ερώτημα της καθημερινής πραγματικότητας, το οποίο καλείται και να το κατανοήσει και να μπορεί να το κρίνει. Να το κρίνει όχι με, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά να μπορεί να κατανοεί τι του ζητά το συγκεκριμένο θέμα και να μπορεί να απαντά πάνω σε αυτό. Εδώ δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, ότι ο μαθητής ό,τι και να θυμάται, ό,τι και να γνωρίζει, ό,τι και να πιστεύει, θα πρέπει να διαβάσει πολύ καλά αυτό το οποίο ζητά συγκεκριμένα το θέμα και να απαντήσει πολύ προσεκτικά σε αυτό το οποίο του ζητά. Είτε είναι ερώτηση κατανόησης σχετικά με το κείμενο το οποίο του έχει δοθεί ή σχετικά με την παραγωγή του λόγου. Χρειάζεται δηλαδή, νομίζω, μια ιδιαίτερη και προσεκτική, ας πούμε, ανάγνωση των εκφωνήσεων όλων των ερωτήσεων οι οποίες επομένως, θα πούνε. Επομένως, λέτε εσείς ότι ήδη με το που δίνεται το θέμα δίνεται ουσιαστικά και μια κατεύθυνση και το παιδί δεν ψάχνει προς τα που θα πάει, αλλά έχει κάτι συγκεκριμένο που πάνω εκεί πρέπει να κατευθυνθεί, πρέπει να το διανθίσει και πρέπει να γράψει το θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Γιατί δεν πάβει να είναι η έκθεση ένα μάθημα η νεοελληνική γλώσσα γλωσσικής δημιουργίας, εφαρμογής. Αυτά τα οποία γνωρίζει ο μαθητής, αυτά τα οποία ξέρει ως επιχειρήματα, αυτά τα οποία τα γνωρίζει ως ιδέες κλπ, να μπορεί να τα εφαρμόσει στο συγκεκριμένο κείμενο το οποίο του έχει δοθεί και αυτό το οποίο του ζητείτε τελικά. Τώρα, εσείς έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τα παιδιά. Πώς τα βλέπετε? Δεν θα σας ρωτήσω αν έχουν αγωνία, γιατί θα ήταν παράξενο να μην έχουν ανθρώπινα, δηλαδή να μην έχουν αγωνία και άγχος. Ένας μαθητής έχει την αγωνία. Έχει αγωνία, έχει άγχος. Είναι ο πρώτος σημαντικός αγώνας, ο οποίος θα του κρίνει, ας πούμε, την εισαγωγή όχι στο πανεπιστήμιο. Το άγχος υπάρχει. Είναι δηλαδή διάχυτο το άγχος σε όλους τους μαθητές. Άρα νομίζω
και σε ένα μάθημα το οποίο είναι καθαρά δημιουργικό μάθημα, ας το τονίσουμε πάλι, ότι είναι ένα μάθημα γλωσσικής δημιουργίας, ναι, η νεοελληνική γλώσσα, νομίζω ότι το λιγότερο δυνατό άγχος είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Δεν πρέπει ο μαθητής να αγχωθεί, γιατί είναι ένα μάθημα το οποίο, όπως σας είπα, δεν επιχειρεί να θυμηθεί κάποια πράγματα, επιχειρεί να δημιουργήσει. Και να θυμηθεί και να δημιουργήσει είναι μια και πολύ να σύνθετη. Και να δημιουργήσει, ακριβώς. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, άρα όσο λιγότερο άγχος, πιστεύω τόσο το καλύτερο, ας πούμε. Και ένα όσο το δυνατό λιγότερο άγχος, το οποίο ξεκινά και από το σπίτι σαφώς, μέσα από το σπίτι. Και κατόπιν, ας πούμε, μεταφέρεται και στον ίδιο τον μαθητή. Καλά. Και βέβαια να ξαναπούμε το κλασικό, το ότι βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, είναι ο πρώτος τους μεγάλος διαγωνισμός που κρίνει αν θα περάσουν σε πανεπιστήμια ή όχι. Ωστόσο, δεν είναι ο τελευταίος. Επομένως, δεν έχει χαθεί τίποτα, ακόμη και αν βρεθούν στη χειρότερη τους μέρα, ακόμη και αν το μυαλό τους μαυρίσει και δεν λειτουργήσει, κάτι πολύ σπάνιο, ακόμη και αν πάνε όλα στραβά. Δεν χάνεται τίποτα, αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Φαντάζομαι το λέτε και εσείς στα παιδιά σας, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Γιατί πλέον και οι μαθητές βλέπουν γύρω τους τι γίνεται, η κατάσταση πώς είναι και εδώ και στην Ελλάδα. Χρειάζεται λογική, χρειάζεται εκλογήκευση όλης της κατάστασης, διότι ακόμη και η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι θα λυθεί, ας πούμε, το επαγγελματικό τους, ας πούμε, πρόβλημα ή ότι θα αλλάξει η ζωή τους οδηγούμενη στην ευτυχία. Είναι δηλαδή ένα σκαλοπάτι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο για να μπορέσει κάποιος να υλοποιήσει κάποιους στόχους. Αν δεν ανέβει σε αυτό το σκαλοπάτι, νομίζω ότι μπορεί να κρίνει πώς αλλιώς μπορεί να κινηθεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μονόδρομος το πανεπιστήμιο. Το σκαλοπάτι θα το ανέβει έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχουν και πολλά μονοπάτια για να πας αυτό το σκαλοπάτι. Επομένως δεν είναι μονόδρομος. Τα λέτε πάρα πολύ καλά, κύριε Νότα. Έτσι ακριβώς. Τώρα είναι ουσιαστικά η προτελευταία μέρα, έτσι. Αύριο για τα ΕΠΑΛ, μετά για τα γενικά λύκεια. Ακριβώς. Χρειάζεται κάτι τελευταίο να κάνουν τα παιδιά, κάποια τελευταία στοιχεία που πρέπει να τα δουν την ίστατη στιγμή, ας πούμε. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή την ίστατη στιγμή δεν αφήνουμε. Νομίζω ότι η ίστατη στιγμή, αν κάποιος αφήσει κάτι για την ίστατη στιγμή, νομίζω ότι υπολογίζει στην τύχη, στηρίζεται στην τύχη. Όχι, οπότε όχι, δηλαδή όχι. Νομίζω ότι μια προετοιμασία, τέτοιου είδους προετοιμασία, δεν πρέπει να στηρίζεται στην τύχη, αλλά στην καλή και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Πολύ ωραία. Άρα δηλαδή νομίζω ότι στο τέλος χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα έτσι γενικό αυτών των οποίων έχει διδαχθεί και όσο το δυνατόν έλεγχος, αυτοέλεγχος του άγχους. Ακριβώς. Και ηρεμία και ψυχραιμία. Ακριβώς. Γιατί αυτό που λέμε είναι ότι στις εξετάσεις θα δώσει αυτό το οποίο μπορεί να δώσει. Δεν πάει να υπερβεί τον εαυτό του, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να δώσει, αυτό να αποδείξει την ημέρα των πολύ εξετάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νότα, και θα τα λέμε συνεχώς και τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι και το μάθημα το οποίο δίνεται πρώτο από τα παιδιά και βεβαίως ακολουθούν και τα υπόλοιπα μαθήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Καλή τύχη στα παιδιά. Έτσι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε και στον κύριο Τενεκεντζή, κυρίες και κύριοι. Στον κύριο Κώστα Τενεκεντζή. Είναι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μας πει αν είναι όλα έτοιμα ή όχι, καθώς αύριο είπαμε έχουμε την πρεμιέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλώς μεσημέρι, κύριε Τενεκεντζή, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς πώς είστε? Πώς πάνε, πώς κυλάει η κατάσταση, όλα ομαλά, όλα έτοιμα? Όλα πανέτοιμα. Όλα πανέτοιμα. Έχουν γίνει και αυτές οι λεγόμενες δοκιμές αποστολής θεμάτων και. Ναι, επί σειρά ημερών. Α, επί σειρά ημερών κιόλας, όχι μια και δυο. Όχι, ναι. Βέβαια. Εάν πάει κάτι στραβά, πού πιστεύετε ότι αυτό θα κολλήσει? Τώρα παίρνουμε εμείς, ξέρετε, το χειρότερο σενάριο. Κοιτάξτε, όπου και να κολλήσει, εμείς θα πρέπει να το ξεκολλήσουμε. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι, ναι. Υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο είναι αδύνατο? Κοιτάξτε, αν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος, μιλάμε ότι έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις, τα θέματα θα καθυστερήσουν. Θα καθυστερήσουν με λίγο, αλλά θα δοθούν κανονικά. Με εναλλακτικό τρόπο. Ναι. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για το κάθε τι. Ακόμα και να μην έχει ρεύμα, να μην έχει τίποτα. Δηλαδή, αν δεν χαλάσει, έχει ρεύμα, τι εναλλακτική λύση βρίσκεται? Πώς έρχονται τα θέματα, με τι? Κανονικά έρχονται πάντως. Δεν μπορώ να σας πω πώς έρχονται. Α, δεν μπορείτε να μου πείτε. Ναι, ωραία, εντάξει. Αλλά έρχονται κανονικά. Μεσολαβεί και η αστυνομία. Γίνεται μετακίνηση των θεμάτων από σχολείο σε σχολείο και εντάξει, υπάρχουν τρόποι.
Ωραία. Αφού τα έχετε προβλέψει όλα αυτά, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Τουλάχιστον κυλήσουν να ομαλά. Μην κολλήσουν τα παιδιά και σε αυτή την καθυστέρηση, που καλώς ή κακώς δημιουργεί ένα ακόμη άγχος. Εμείς είπαμε ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν θα ναι. Τώρα πιάσαμε τα χειρότερα. Το είπαμε. Αλλά ακόμη και αν συμβεί οτιδήποτε, εμείς θα πρέπει να δώσουμε τα θέματα κανονικά. Οι εξετάσεις θα εξελιχθούν κανονικά. Mm-hmm. Ομαλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά. Όλα θα λυθούν. Κύριε Τερεκετζή, πόσα παιδιά έχουμε φέτος εδώ στο νομό Σερών να δίνουν πανελλαδικές? Λοιπόν, από τα γενικά λύκεια έχουμε 1.281 άτομα, μαθητές, και από τα επαγγελματικά λύκεια 374. Α, έχουμε κοντά 1.500 και πλέον παιδιά, έτσι. Και πάνω, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όλα κυλούν ομαλά, ακόμη και για άτομα τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα. Έχετε βρει και για αυτά λύσεις, για το πώς δηλαδή θα φτάσουν στα σχολεία και θα δώσουν εξετάσεις, έτσι? Βεβαίως, ναι. Τα άτομα τα οποία δεν μένουν κοντά στο εξεταστικό κέντρο, μένουν σε κάποιο χωριό, έχει τακτοποιηθεί και το ζήτημα αυτό μέσω των διευθυντών των εξεταστικών κέντρων και, και με τα ΚΤΕΛ, με τη συγκοινωνία δηλαδή των λεωφορείων. Πολύ ωραία. Προσαρμόζουν τα δρομολόγια τους κανονικά και μεταφέρουν τους μαθητές στα εξεταστικά κέντρα. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους υποψηφίους είναι ότι θα πρέπει να είναι στην ώρα τους στο σχολείο, ούτως ώστε να ακούσουν και τις οδηγίες που θα δοθούν από τους προέδρους των εξεταστικών κέντρων. Ναι. Και επίσης να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή και επιτείνεται, να το πούμε έτσι, το όποιο άγχος υπάρχει λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων. Τι ώρα λοιπόν θα πρέπει τα παιδιά να είναι στα σχολεία τους? Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να είναι 8 παρατέταρτο τουλάχιστον στα εξεταστικά κέντρα. Και τι ώρα ξεκινάει η εξέταση? Η εξέταση συνήθως ξεκινάει κατά τις 9 περίπου. Α, 8.30 ώρα δίνονται τα θέματα. Α, 8.30 δίνονται τα θέματα. Τα παιδιά είναι ήδη μέσα στην τάξη δηλαδή, είναι αυτό κανονικά μου λέτε. Στην τάξη, δίνονται τα θέματα, δίνονται και οι εξηγήσεις, οι οδηγίες που στέλνει το Υπουργείο. Και ξεκινάνε τα παιδιά να γράφουν τις εξετάσεις. Πολύ ωραία. Άρα 8 παρατέταρτο τουλάχιστον, έτσι, να το αργότερο να είναι στα σχολεία. Κέντρο. Ωραία. Τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους? Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουν το στυλό διαρκείας. Ωραία. Αν θέλουν ένα μπουκάλι με νερό. Να μην έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Α, όχι κινητά, ναι. Όχι. Όχι, γιατί σας λέω, ακόμη και κλειστό να το έχει ένας υποψήφιος στο τηλέφωνο στην τσέπη του μέσα, απενεργοποιημένο, έτσι και βρεθεί ότι υπάρχει κινητό τηλέφωνο, μηδενίζει το γραπτό του. Είναι αυστηρή η νομοθεσία, πολύ αυστηρή τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν οι Όχι μαθητές. Κινητά, τώρα να μην ρισκάρουμε κάτι. Επομένως, μου είπατε στυλό, νερό, δύο στυλό πάρουν, νερό. Αυτό, να έχουν και την ταυτότητα την αστυνομική μαζί και την ταυτότητα εισόδου. Την ταυτότητα υποψηφίου δηλαδή, για να μπαίνουν κανονικά στο εξεταστικό κέντρο. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να έχουν. Ωραία. Και ψυχραιμία βεβαίως. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Εξυπακούεται αυτό, να είναι τα παιδιά ψύχραιμα, να είναι νυφάλια, να μην έχουν. Εντάξει, ένα μικρό άγχος μπορεί να το έχουν. Δεν μπορείς να το αποβάλεις αυτό. Έχουν την αγωνία τα παιδιά. Αλλά ανθρώπινα όσο μπορούν να πάνε ήρεμα και να είναι καθαρό το μυαλό τους, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι θα πάνε και αυτό που πρέπει να προεξέχει, να το πούμε, από όλα τα υπόλοιπα είναι ότι όπως κανείς προετοιμάστηκε, έτσι ακριβώς θα γράψει. Αν κάποιος έκανε μεγάλη προσπάθεια, θα ανταμυφθεί για τους σκόπους του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και λέμε ότι ξεκινάει η εξέταση στις 9 και ολοκληρώνεται πότε? Όχι, μην το λέτε αυτό. Α, μην το λέτε, γιατί μην το ακούσουν και πούν ότι 9 η ώρα θα ξεκινήσει Όχι, η εξέταση. Είπαμε, επομένως, 8 παρατέταρτο τα παιδιά το αργότερο θα πρέπει να είναι στο σχολείο. Πρέπει να είναι στο σχολείο. Πολύ ωραία. Και τώρα τα θέματα συνήθως μπορεί να δοθούν και πιο μπροστά. Εξαρτάται τώρα. Ναι, από το πότε θα στείλει. Συνήθως τα θέματα στέλνονται στα σχολεία κατά τις 8.30 η ώρα. Μέχρι Ωραία. Να τα αναπαράγουν, μέχρι να κάνουν την αντιπαραβολή των θεμάτων, μέχρι δηλαδή να τα διευκρινίσουν πλήρως, έρχεται η ώρα αυτή. Κάπου εκεί. Τι ώρα ολοκληρώνεται, μέχρι τι ώρα έχουν περιθώριο τα παιδιά να γράψουν? Τρεις ώρες. Έχουν την δυνατότητα να γράψουν τα θέματα τους, να απαντήσουν δηλαδή στα θέματα τα παιδιά. Ωραία. Αλλά αν κάποιος έχει διαβάσει και μπορεί γρήγορα και τα λοιπά να τα γράψει, θα πρέπει να φύγει όχι πριν από τις 10.
Αυτό γίνεται η ώρα. Όχι πριν από την πρώτη ώρα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εξέταση. Λοιπόν, έτσι, μία ώρα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέσα. Οπωσδήποτε εκεί, ναι. Ναι, ναι. Και χωρίς πανικό. Πολύ ωραία. Και χωρίς πανικό, ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω μου είπατε ότι όλα είναι έτοιμα. Οι γονείς τώρα καλά θα κάνουν να μην βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Δεν ξέρω αν το συστήνεται αυτό. Εκτός αν ψυχολογικά πιστεύουν ότι βοηθούν τα παιδιά τους. Ναι, είπαμε ότι είμαστε και μία χώρα που το ζήτημα αυτό το έχουμε ανάγκη σε συγγενικό ενώ οικογενειακό. Δηλαδή, όταν έχει ένα παιδί μας, όταν είναι υποψήφιος για τις εξετάσεις, όλοι είμαστε επιποδός. Ναι, και είναι το χαρακτηριστικό παρέχουμε... μας. Ναι. Είναι το χαρακτηριστικό. Τι να το κάνουμε, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα τα αλλάξουμε αυτό. Δεν είναι και η ώρα του και η εποχή του. Γι' αυτό λέμε ότι αν πιστεύουν ότι βοηθούν τα παιδιά τους με το που να ξέρουν αυτά ότι είναι έξω ο γονέας, να το κάνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αν προκαλούν άγχος και προσπαθούν να καλύψουν τη δική τους αβεβαιότητα, καλά θα κάνουν να μείνουν στο σπίτι τους και να παλέψουν εκεί την αγωνία τους. Έτσι, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τενεκετζή. Να είστε εγώ καλά. Για την... Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Όλα πανέτοιμα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζουμε και τα παιδιά να διαχειριστούν την αγωνία τους και το άγχος τους. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να τους πούμε εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία είναι ότι τίποτα δεν τελειώνει με αυτές τις εξετάσεις. Αφήστε που ακόμη και κάποιοι που πέρασαν, που σπούδασαν, που βγήκαν από τα πανεπιστήμια με τους καλύτερους βαθμούς, που τελικά δραστηριοποιήθηκαν κάπου αλλού επαγγελματικά και με επιτυχία. Επομένως, τίποτα δεν τελειώνει. Όλα τώρα αρχίζουν.